Πέρασαν 70 χρόνια από εκείνες τις μέρες του 1951 που πρόσφυγες από τη Μικρά Ασία, από τα Βρουλά, τα Λάτσατα και άλλες περιοχές κοντά στη Σμύρνη, θέλησαν να συνδυάσουν τις αγροτικές τους εργασίες και κυρίως το αγαπημένο τους αμπέλι με μια ομάδα ποδοσφαίρου, καθώς λάτρευαν αυτό το ομαδικό άθλημα. Έτσι δημιούργησαν τον ΠΟΑ στο Ατσαλένιο με σήμα το αμπελόφυλλο. Το 1960 το πρώην γερμανικό νεκροταφείο έγινε γήπεδο και έτσι στεγάστηκαν τα όνειρα των φίλων του ΠΟΑ. Με βάση αυτό το γεγονός και στη συνέχεια, ο μικρός Γιάννης Καλέμπας άκουγε μικρασιάτικες ιστορίες και ιστορίες ποδοσφαιρικές που αφορούσαν στην ομάδα του προαστίου που μεγάλωνε, στο Ατσαλένιο και στον ΠΟΑ. Μέχρι που ήρθε η μέρα, ο ΠΟΑ να τιμήσει με ένα τουρνουά που έχει το όνομά του έναν άνθρωπο που για 3 δεκαετίες και πλέον ήταν πρόεδρος και παράγοντας με τεράστια προσφορά στο σύλλογο. Το πρόβλημα είναι ότι εγώ δεν είδα την ομάδα σαν παράγοντας. Δεν θεώρησα τον εαυτό μου ότι ήμουν παράγοντας στον ΠΟΑ. Θεώρησα ότι είχα μια σχέση αγάπη με τον ΠΟΑ, γιατί πήγαζε από τότε και από την ηλικία που μεγαλώσει αυτό το προάστιο. Και ό,τι εκφράζει το προάστιο και η ομάδα, αυτό με έκανε να ασχοληθώ με την ομάδα και να καθίσω όλα τα χρόνια. Γιατί αν ήμουν, αν σκεπτόμουν σαν παράγοντας, σήμερα και πήσαμε, αν βάσαμε μόνο το αγωνιστικό, δεν θα μπορούσα να έχω αυτή τη διάρκεια που είχα. Και εκείνο που θέλω να πω για να πείσω να σας κουράζω, είναι αυτό που είπε προηγουμένως ο Γιώργος Μονίκος, ήταν όραμα αυτό. Και αυτό που με ευχαριστεί και αυτό που νομίζω αισθάνομαι ότι αφήνω πίσω μου είναι αυτό που έγινε σήμερα εδώ πέρα. Και το εκδόγμα αυτό του ΠΟΑ με τις ακαδημίες, με τον Κεραυνό, με τον Ερμή, όλα αυτά που δημιουργήσαμε. Και σε αυτό το σημείο πρέπει να πω ότι η βοήθεια του Σωτήρη του Συνάδη ήταν πάρα πολύ μεγάλη για να φτιάξουμε όλα αυτά. Το τριήμερο τουρνουά Γιάννης Καλέμπας στο γήπεδο του προσφυγικού προαστίου έγιναν αρκετές βραβεύσεις. Φυσικά, είχαμε και αγώνες ποδοσφαίρου, με τα παιδιά να δίνουν το καλύτερό τους σε αυτό παρά τις υψηλές θερμοκρασίες. Ωστόσο, τα μηνύματα που πέρασαν μετά τη βράβευσή τους, οι πρωταθλητές Ευρώπης και τεράστιοι Μανώλης Στεφανουδάκης, Γιώργος Κωστάκης, ήταν οι στιγμές που θα μείνουν χαραγμένες για αρκετό καιρό. Εγώ προσωπικά, ας πούμε, βρέθηκα στη Βραζιλία και κατάφερα να πήρα αυτό μετάλλιο και είδα τη σημαία μας φυλάκια από τον Ελληνικό Ύμνο, μου πήρε όλο αυτό 4 χρόνια προετοιμασία με πολλές περίπτωσεις. Όμως τότε συγκρίθηκα και είπα άξιζε το λόγο, γιατί εγώ κατάφερα για τη χώρα μου και έβαλα ένα δικό μου λιθαράκι. Έτσι, σας εύχομαι σε όλους σας να βάλετε ένα δικό σας λιθαράκι στο χώρο που είστε και στο χώρο που εκπροσωπείτε. Εκπροσωπείτε το ποδόσφαιρο αυτή τη στιγμή. Είστε η αυριανή μεγάλη παίκτη της Ελλάδας και θα χαρώ πολύ να δω από εσάς αν δεν θέλετε να παίζετε την Εθνική Ελλάδα, να μας εκπροσωπείτε και να δείτε πόσο υπερήφανοι θα αισθανθείτε όταν θα καταφέρετε να πετύχετε τους στόχους σας. Να σκάσετε να πετύχετε. Το κυριότερο είναι να κυνηγάτε τα όνειρά σας. Βάζετε στόχους, κυνηγάτε τα όνειρά σας και καμία προσπάθεια δεν θα είχαμε. Να είστε όλοι καλά. Ευχαριστώ πολύ.